Καλησπέρα σα και έρωσο. Η έντονη ρυθμή ζωή, η πολύ ωραία παρουσία στο γραφείο και η έλλειψη χρόνου για να με την προετοιμασία σωστού γεύματο κυριαρχούν στην καθημερινότητά μα. Πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσουμε ένα σωστό τρόπο διατροφή όταν απουσιάζουμε από το σπίτι τις περισσότερες περισσότερε ώρε ημέρα, Ποιε είναι οι διαφορέ τη δίαιτα από τη σωστή διατροφή, Μαζί μα σήμερα για να μα δώσει απαντήσει και να μα καθοδηγήσει η γνωστή ιατρος, βιοπαθολόγος, κυρία Μαρία Ψωμά. Μαρία Καλησπέρα, Έρωσο. Καλή σεζόν. Έρωσο, Ευχαριστούμε πολύ, Μουσική. Καλή σεζόν. Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δίαιτα ή διατροφή, ποιε οι διαφορέ μεταξύ του και ποιου δρόμου από του δύο να επιλέξουμε. Ξέρει ότι εγώ δεν πιστεύω στη δίαιτα. Πιστεύω μόνο στη διατροφή και είναι αλλαγή διατροφική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν κάνουμε δίαιτα 15 μέρε, χάνουμε κάποια κιλά ή ένα μήνα και μετά επανερχόμαστε στι παλιέ συνήθειε. Είναι πρέπει να αλλάξουμε βασικέ συνήθειε στην συμπεριφορά τη διατροφική. Είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να τρώμε όταν πεινάμε και πώ μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το συνέστημα τη πείνα είναι λάθο συνέστημα. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μα να πεινάμε, διότι όταν πεινάσουμε μετά δεν ελέγχουμε. Οπότε ζητάμε συνήθω ψωμί και ζάχαρη. Mm -hmm. Για να ελέγξουμε αυτό το συνέστημα, θέλει τακτικά γεύματα ανά τρει με πέντε ώρε και σωστά γεύματα, που να μην αυξομοιώνει το ζάχαρο το αίματο. Υπάρχουν υγιεινά σνακ. Πώ θα και... τα αποφύγουμε του πειρασμού αυτού. Φυσικά και υπάρχουν υγιεινά σνακ. Υπάρχει το φρούτο με μια χούφτα ξηρού καρπού ανάλα του ομού. Μπορούμε να πάρουμε το πρωί να έχουμε ετοιμάσει ένα τόστ με ψωμί ολική αλέσο, να το έχουμε μαζί μα το αυτοκίνητο. Μπορούμε να έχουμε μαζί μα μία μπανάνα, ένα κριτσίνη με λίγο τυρί. Όλα αυτά θεωρούνται υγιεινά σνάκ. Αλλά το πιο υγιεινό από όλα είναι ανάλατη ο μύξηρη καρπή που όλοι μπορούμε να το έχουμε στο τουλαπάκι του αυτοκίνητου. Και το λέω συνέχεια αυτό. Το λέω συνέχεια διότι έχουν βιταμίνε. Μπορεί να έχουν θερμίδε, να μην φοβόμαστε θερμίδε, έχουν όμω βιταμίνε, μέταλλα και χνοστοιχεία. Οι περισσότεροι ντρέπονται να πάρουν το ταπεράκι ναι. ε, για, για, το φαγητό από το σπίτι. Ναι, δεν το καταλαβαίνω δεν αυτό. το Δεν το καταλαβαίνω, διότι πιστεύω ότι το να κουβαλάς το ταπεράκι είναι ένδειξη υγείας. Οπότε θα πρέπει να βγάλουμε κάποια τέτοια κλισέ από την καθημερινότητά μας, να έχουμε το ταπεράκι μαζί μας και αφήστε τους άλλους να τραπούνε. Οι περισσότεροι έχουμε τη θέληση να αντισταθούμε και να ακολουθήσουμε τη σωστή διατροφή. Πώς μπορούμε να την ενδυναμώσουμε. Μπορούμε την να την ενδυναμώσουμε βοηθώντα τον οργανισμό μα με τα τακτικά γεύματα που προείπα. Δηλαδή, ένα πρωινό σίγουρα καλό. Ένα το μεσημεριανό μα και το βραδινό μα και ένα με δύο σνακ ενδιάμεσα των γευμάτων, αναλόγω με, τη μεγάλη μέρα που θα έχουμε. Αν ξυπνήσουμε 6 το πρωί, θέλει δύο σνακ. Αν ξυπνήσουμε στις 10 και ξεκινήσουμε τη μέρα μα, θέλει ένα σνακ για τι γυναίκε. Ενώ οι άντρε θέλουν πάντα δύο σνακ την ημέρα. Και να σε έχουμε και πιο συχνά στο έρωσο, ε? ε. να τα πείτε. Συμβαίνει, ήταν μεγάλη μου χαρά. <laughs> Ποιο ο ρόλο των συμπληρωμάτων διατροφή, όπω το κολαγόνο και άλλων, για την ενίσχυση του οργανισμού και τη διάρκεια προσπάθεια απολύσεω κυλών. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε συμπληρώματα διατροφή, διότι δεν παίρνουμε Πια από τι τροφέ, αυτά που χρειαζόμαστε λόγω τη περιεκτικότητα του εδάφου, τη χαμηλή σε βιταμίνε, μέταλλα και χνοστοιχεία. Οπότε είμαι πάντα υπέρ των συμπληρωμάτων διατροφή. Αυξάνουν και το μεταβολισμό και μα στηρίζουν και φτιάχνουν και πολύ ωραίο δέρμα. Πολύ σημαντικό. Ναι, το και πιο αυτό. σημαντικό πιστεύω. Να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα για του τηλεθεατέ μα, γιατρέ. Ένα αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Οπότε θέλω ένα σωστό προγραμματισμό. Το Σάββατο να οργανώνουμε τα γεύματά μα και την Κυριακή που έχουμε πιο πολλέ ώρε. Και όλα μπορούν να γίνουν και να διατηρήσουμε τον οργανισμό μα υγιή με τη διατροφή. Γιατί είναι το Α και το Ω. Έρωσο. Έρωσο, Έρωσο Εξαιρετική να... τιμή. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, η γινή διατροφή είναι τρόπο ζωή. Για όλα υπάρχουν λύσει. Αρκεί να υπάρχει θέληση και σωστή καθοδήγηση από του ειδικευμένου επιστήμονε. Μπείτε τώρα στο aeroso.gr για να ενημερωθείτε για όλα τα ιατρικά θέματα που σα απασχολούν και κάντε like στη σελίδα Aeroso στο Facebook για να είστε κοντά μα και μέσω των social media. Εμεί θα τα ξαναπούμε αύριο στι 2 παρατεταρτο ακριβώ. Καλό σα μεσημέρι.